Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας Στο επεισόδιο καραντίνα μένουμε σπίτι 5.744 Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο άλλο, το έχουμε τερματίσει εμείς ας πούμε ε, Από τη βαρεμάρα του τα παιδιά έχουν καθίσει και κάνουν γλυκά τα οποία μου τα ζητάνε να του τα φτιάξω Και επειδή εγώ βαριέμαι λόγω καραντίνας, τα κάνουν μόνοι τους Θα σας πούμε λίγο τη διαδικασία και τα υλικά και θα σας δείξουμε πως μπορείτε να τα κάνετε, είναι πάρα πολύ εύκολα, επομένως μπορείτε και εσείς και τα παιδιά σας θα τα βάλετε να σας βοηθήσουν να περάσετε και εσείς τόσο όμορφα όσο περνάμε και εμείς μένοντας σπίτι. Αρχικά θα σας πούμε ότι έχουμε αυτό το φύλλο κρούστας, μπακλαβά, ε, δεν ξέρω πως το λέμε, μπακλαβά τέλος πάντων, ε, φύλλο, ναι, ε, βούτυρο λιωμένο. Και εδώ πέρα σε αυτό που είναι η γέμιση του σαραγλί που κάνουμε <Ρι> ε, Μπακλαβάλα σε μεριδούλες, κάπως έτσι είναι Το βλέπετε, ε, εδώ, το βλέπετε. Ε, Έχουμε βάλει καρύδι αμύγδαλο, αμύγδαλο Κανέλα, ε, κανέλα ε, Τρεις ζάχαρη, ζάχαρη. Μην ακριβώς τα υλικά, έχουμε και μυστικά Δεν πειράζει ζάχαρη Και... Αχα. Κανέλα, ναι. Oh. Παναγεννάκι μου. Λοιπόν, όπω βλέπετε, βά... βάζουμε αρκετό βούτυρο. Έχει βάλει παντού. Yep. Βάζουμε αρκετό βούτυρο. Είναι διπλό το φύλλο. Δεν το κάνουμε μόνο. Mm. Θα σας δείξει ξανά ο Στάθης εδώ πέρα τη διαδικασία. Τσον Και πέτρι, το βάζουμε. Βάλετε εδώ, εμένα, θα δείξω εγώ που γίνεται. Εδώ, καθίστε τα ποδαρέκια του μπαμπά Να μάθετε. Βάλτε όμορ... όμορφα, περιποιημένα. Μπράβο, Σταθάκι. Μπράβο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Όπως βλέπετε τώρα, ε, βάζουμε διπλό το φύλλο, ναι. Τι κάνουμε στάθη, το αλήφουμε με βούτυρο, λοιπόν, αρκετό, δεν το λυπόμαστε, δεν κάνουμε οικονομία σε αυτά. Αλήφουμε βούτυρο, ρε παιδί μου, το βουτυρώνουμε. Παντού στο θάκι. Παντού στο θάκι. Όχι, με <laughs> και στην άκρη περισσότερο στάθη, παντού. Βάλε κι άλλο φύλλο, δεν έχει. Δείξτε του ρε Λενίτσα πώ σου έδειξα πριν μην και δεν καταλαβαίνει εσύ. Πάντω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Σε μισή ωρίτσα ε, στο τέλο αφού το έχουμε κάνει, ε, φτιάχνουμε ε, όλη την ώρα. Ναι, λάθο μου. Αρκετό είναι, αρκετό είναι. Τώρα μπορεί να το κάνει. Τη γέμιση. Βάζουμε τη γέμιση. όπως τα δείτε τώρα. Έτσι. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, και τώρα το γυρνάμε. Όμορφα και ωραία, αριστοτεχνικά. Βλέπετε, σας παρουσιάζουμε εδώ το Στάθια Ιδανόπουλο τον ενδυνάμει Ελλήνα Μάστερ Σεφ. Τι πέτρε κιάκι και άκη και μου λέτε εσείς εδώ, Μάστερ Σεφ Τζούνιορ. Junior, Junior δεν σε λες δύο μέτρα παλικάρι. <σταλεί> Τέλεια, Στάθη, συνέχισε. Σταματάμε για λίγο για να σας δείξουμε το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω δεν έχει νόημα να βλέπετε... <σταλεί> Όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Όπω καταλαβαίνετε, μια χαρά το κάνει τέλεια, καταπληκτικό χωρί υπερβολή. Στάθης θα το κάνει καλύτερα! Ο Στάθη α... έκανε 2-3, βαρέθηκε και ναι, έδωσε τη σκητάλη στην Ελένη. Αλλά Λες, εγώ, επειδή καλύτερα. είμαι πάρα πολύ έξυπνη Λες. και θα δείξω την πλήρη αλήθεια, θα δεν άλλο. θα φανεί ο Στάθη ότι έκανε όλη τη δουλειά ενώ έκανε μόνο 2-3. Έτσι, Ναι, το θέμα είναι ότι ο Στάθης τα κάνει καλύτερα από μένα. Στο τύχημα. Στο αλήψιμο δεν το έκανε. Α, το σφίγγεις πιο πολύ, Ελένίτσα. Φοβάμαι μη κοπήκανε. Δεν πιστεύω. κόβεται. Έτσι. Θα κοπή... Κοβόταν έτσι όπως το τραβήξαμε όταν είναι παραλληλόγραμμο. Και αφού περάσαμε τώρα και περάσανε κάποιες ώρες, ετοιμάσαμε το γλυκό μας, θα σας δείξουμε το αποτέλεσμα. Θα μας πει η Ελένη μας εδώ πέρα τι κάναμε Ελένη. Εμείς το ψήσαμε στους 200 βαθμούς. Ναι. Με 20 ή λεπτά. Ανάλογα με το φούρνο. Ναι, ανάλογα με το Ωραία. Και τώρα... Α, τη... έχετε πάει <laughs> <laughs> Ναι. Λίγο ναι, ή άμα είναι μπακατέλα, <laughs> α πούμε, μπορεί να σα το κάψει και να φάτε κάρβονο. Ακριβώς, λοιπόν. λοιπόν Εμεί αφήσαμε να κρυώσει τώρα ναι. για κάποιε ώρε. Ναι. Μέχρι να φτιάξουν... ετοιμαστούμε να βάλουμε τα καλά μα, γιατί είχαμε έξοδο από το σαλόνι να πάμε στην κουζίνα. <laughs> από την κουζίνα Ακριβώς. να πάμε στο σαλόνι. Ακριβώ. Λοιπόν, τώρα το αφήσαμε να κρυώσει και τώρα θα φτιάξουμε το σιρόπι. Ναι. Το οποίο θα το ρίξουμε από πάνω. Mm -hmm. Και μετά θα τα απολαύσουμε. Ναι, δείτε το γιατί δεν θα το ξαναδείτε. Σε μισή Έχω ώρα πως. θα το έχουμε φάει. Και καλή επιτυχία. Θέλουμε να το δοκιμάσετε κι εσείς. Να το φτιάξετε στο σπίτι σας. Να, να, μας, στείλετε σχόλια, σας να σας, μας στείλετε σχόλια. Να μας στείλετε μηνύματα. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Και δεν αν σας αρέσουν πώς. τέτοιου είδους βίντεο. Στείλτε μας από, από κάτω από τα σχόλια. Για να σας κάνουμε και άλλες συνταγές. Α, Εύκολες έτσι. όμως έτσι. Δηλαδή ναι. εντάξει δεν είμαστε και ο MasterChef. Αλλά τα καταφέρνουμε ρε παιδί μου Ναι, αυτό είναι η Bye Λοιπόν και να είμαστε πάλι Το οποίο το έχουμε αυσκήσει στην πέρα Ρε τσπαρβάρα Το παπαλίδα Έλα <laughs> την <στενούν>. αρέ <στενούν. laughs> Δεν πρέπει να τα κόβεις Τι <laughs> λες τώρα <laughs> <laughs> Μπορείς να βάλεις στο τέλος το... Και αφού περάσανε κάποιες ώρες και ψήθηκε το Ανοίως. γλυκό μας, ετοιμαστήκαμε, κάναμε και εμεί τα τέτοια αφού βρήκαμε χρόνο τα ποτέ μα και τα λοιπά. Πες μας Ελενίτσα τώρα. Λοιπόν, το ψήνετε στους 200 βαθμούς με 20 ή 10 λεπτά ανάλογα στο φούρνο. Με 20-30. Δε <laughs> <laughs> <laughs>